νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε διαφορά δυναμικότητας. Από την αρχή ο ΠΑΟΚ πήρε τα εννέα του παιχνιδιού. Εμείς θέλαμε να κλείσουμε χώρους αρχικά, να μπορέσουμε να βγούμε σε μετάβαση. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα από αυτά. Είχαμε μια καλή στιγμή, θα έλεγα, στο 13ο λεπτό που σίγουρα δεν χρειαζόταν τα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν καλή ψυχολογία για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δεν έγινε κάτι ουσιαστικό σε αυτή τη φάση. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ με ατομικά λάθη που κάναμε κυρίως στην άμυνά μας προηγήθηκε και αυτό που ουσιαστικά έπρεπε να μείνουμε και έμεινα στο ημίχρονο είναι ότι μετά το 0-1 ψυχολογικά σχεδόν καταρρεύσαμε. Από εκεί και ύστερα με 0-2 στο ημίχρονο είπαμε ότι να κάνουμε την προσπάθεια που μας αναλογεί τουλάχιστον ευχαριστώντας τον κόσμο για την συμπαράστασή του και για τη στήριξη που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε περισσότερο, αλλά όταν το έχω ξανατονίσει, όταν παίζεις με τέτοιο αντίπαλο, θα πρέπει να συμβούν δύο κοινά. Εσύ να είσαι τουλάχιστον πάρα πολύ καλός, αν όχι εξαιρετικός και αντίπαλος, μέχρι ως και κάτω. Δεν συνέβη τίποτα από αυτά τα δύο και ο ΠΑΟΚ κατά 99% βέβαια εξασφάλισε την πρόκληση και το δικό μας ταξίδι στο θεσμό του κυπέλλου, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι και να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά για ό,τι έχουν καταφέρει φτάνοντας στους 4 μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι έλαβε τέλος εδώ. Θα ρίξουμε το βάρος στις επόμενες 7 αγωνιστικές που μένουν για το πρωτάθλημα μέσα από τα προβλήματα που έχουμε, τα οποία δεν μας αφήνουν σε κανένα μάτς μέχρι τώρα. Τον Νίλσεν πριν το παιχνίδι πήγε στο μαχικές διαταραχές, έμεινε και εκτός 18. Γενικά υπάρχουν και παιδιά χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και ιδιαίτερες λύσεις, αλλά υπάρχουν και παιδιά που μας λείπουν αρκετά όπως είναι και ο Σιώπης και ο Μισάη. Ο Γιασίλ έπαιξε μένεση. Ας μην μείνουμε όμως αυτά, επαναλαμβάνω ότι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το ότι φτάσαμε μέχρι τους 4 του κυπέλλου και να κάνουμε την προσπάθειά μας για την κατάκτηση της 5ης θέσης στο πρωτάθλημα και να δούμε το ταμείο που θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Μια χρονιά βέβαια η οποία μέχρι τώρα κρίνεται πάρα πολύ επιτυχημένη, γιατί δεν έχει καμία σχέση τουλάχιστον με την προηγούμενη. Ενώ από θέμα ρόστερ, από θέμα λύσεων, από θέματα αρκετά, δεν είναι όμως τώρα ούτε η ώρα, ούτε η στιγμή, ούτε το βήμα για να αναλύσουμε τέτοιου είδους πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνω και θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την όλη προσπάθεια στο θεσμό του κυπέλλου και συνεχίζουμε κοιτώντας το επόμενο παιχνίδι που έχουμε απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος φαίνεται ότι με τη μη διεξαγωγή του ντέρμπι ήταν και φρέσκος, ήταν και με όρεξη, ήταν και με διάθεση και δεν είναι τυχαίες οι συνεχόμενες νίκες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα, και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θοδωρή. Τον αγώνα θέτνα. Πώς θεωρείτε ότι πανίδες δεν σεβάστηκε τον ΠΑΟ από τον τρόπο του παιχνιδίου, δηλαδή ότι έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟ να το κάνει λίγο πιο εύκολο? Με ποιο τρόπο? Όταν λέτε δεν σεβάστηκαμε. Ενώ δηλαδή ότι έχοντας το γεγονός ότι ο ΠΑΟ είναι πιο φρέσκος, ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο ακόμα πιο κλειστός ο... Πόσο κλειστός. Ξεκινήσαμε από το ημίγυκλιο και πίσω ούτως ή άλλως κλείσαμε χώρους. Ενώ δηλαδή στη φάση παράδειγμα του πρώτου γκολ, φαίνεται ότι γίνεται από την δεξιά πλευρά του Πανιωνίου. Έχουν ανέβει οι παίκτες του ΠΑΟ που βγαίνει... Ναι, κάνουμε επίθεση, χάνουμε την μπάλα, ανεβαίνει... Κάνουμε την μπάλα εκεί, κάνουμε τα βασοπά βέβαια, αλλά πάλι πίσω, αν θα δείτε προσεκτικά τη φάση, θα δείτε ότι
βγαίνει η σέντρα από τον Μπρίγιοβιτς, χτυπάει πάνω στον κόρμπο, πετάγεται ο Λιμνιός. Γενικά σαν άτομα ήμασταν πίσω. Απλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά ξεκινήσαμε το παιχνίδι και γενικά αυτή ήταν η τακτική μας, ο αρχηγόπουλο του παιχνιδιού, να κλείσουμε χώρους και αυτό κάναμε. Ερώτηση άλλη, Δημήτρη. Καλησπέρα. Μετά το 0-2, επειδή σχετικά ήρθε γρήγορα, ανησυχήσατε κάπου μη τυχόν και ξέφευγε το αποτέλεσμα ή το ημίχρονο η ανάπαυλα ήταν κάτι που σας βοήθησε να μαζευτεί η ομάδα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο Πανιούνιος παρουσιάστηκε και βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο. Ναι, αυτό είπαμε, ότι ναι, μεν υπήρχε στο μυαλό μας να μην ξεφύγει το αποτέλεσμα, αλλά στο ημίχρονο είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας όπως πρέπει. Μπορεί να είχε σχεδόν κρυθεί το παιχνίδι με 0-2, αλλά οφείλαμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Ρισκάραμε βέβαια ότι ανεβάσαμε γραμμές, πιέσαμε πιο ψηλά. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έριξε τέμπο έχοντας το σκορ. Και είχαμε μια αρκετά καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί ότι καλύτερα να βάλει παίκτες σε λάθος θέσεις λόγω λήψεων προβλημάτων όλο αυτό. Δηλαδή, μα ούνα σκορφή, Παπαγεωργίου, δεξιχά. Όλο αυτό τον αριθμό που πόσο εύκολο να διαχειριστεί. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά φέτος, είναι ολοστή φορά. Και γενικά αυτό που είπα και πριν, ότι σε χώρα από το ρόστερ, το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε και το γνωρίζετε σχεδόν όλοι, χαλούμαστε μέσα από αυτά τα παιδιά να βρούμε και άλλες λύσεις, άλλες θέσεις, γιατί παρουσιάζονται προβλήματα συνεχώς. Και όταν καλείσαι να βάλεις πάλι σε τερφόρ το Μασούρα, όπως έγινε άλλες 5-6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, να βάλεις τον Παπαγεωργίου σαν περιφερειακό, πάλι έχει ξαναγίνει. Γενικά προσπαθούμε εκ των έσω να βρούμε λύσεις, γιατί επί της ουσίας με το ζόρι βγάζουμε και αποστολή. Και έχουμε πορευτεί έτσι μέχρι τώρα. Και γι' αυτό εμένω στο ότι μέχρι τώρα η χρονιά είναι άκρως επιτυχημένη και αυτό που μας απομένει είναι να την κλείσουμε και ιδανικά. Γιατί έχουμε ξεμείνει και απολύσεις και περιμένουμε τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να μείνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, εκτός και μιλάω για σιώπη του Κνησάρη, να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό και να ξαναενταχθούν για να κάνουμε την τελική μας προσπάθεια όσον αφορά το πρωτάθλημα. Κύριε Γρηγορίου, τελειώνει το κύπελλο απόψε ουσιαστικά. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η πέμπτη θέση. Μια ομάδα όμως που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, είναι δεδομένο και ολοφάνερο ότι έχει σημάδια κόπωσης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Περιορισμένες λύσεις. Πόσο σας ανησυχεί αυτό ότι υπάρχουν ακόμα κρίσιμα παιχνίδια, υπάρχουν πολλές ομάδες που διεκδικούν την πέμπτη θέση. Τα νέα παιδιά που έρθουν ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί, δεν έχουν βοηθήσει. Σας ανησυχεί καθόλου αυτό? Με ανησυχεί πάρα πολύ, αλλά εγώ θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, μιας και μου δίνετε μέσω της ερώτησής σας έτσι το ένασμα για να πω δύο πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 15 Ιουνίου το ρόστερ μας και όσον αφορά το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια της χρονιάς με την αποχώρηση του Μασουρά και γίνεται τεράστια η προσπάθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι και ξεκινώντας από τις 15 Ιουνίου και μέχρι τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και γι' αυτό συνέχεια από αυτό το τμήμα, οπότε μου δίνει την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν, η οποία είναι εξαιρετική. Δεν φτάνει μόνο το ότι ξεκινήσαμε έτσι, είχαμε και προβλήματα και κατά τη διάρκεια με την αποχώρηση του Μασού, του οικονόμου, του Χατσαφή, Τασούλης που ήρθε σαν μεταγραφή το παιδί, ακόμα δεν μπορεί να βοηθήσει γιατί ήρθε με πρόβλημα από τη Γαλλία και πάνω απ' όλα είναι η υγεία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή για εμάς. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε κάποιον. Μας τυχαίνουν και τα άλλα προβλήματα. Οπότε γι' αυτό λέω το ότι η ομάδα αυτή φέτος κάνει αυτή τη δουλειά, είναι στην πέμπτη θέση σταθερά από την αρχή της χρονιάς.
και προσπαθούμε να κλείσουμε τη χρονιά έτσι, έχοντας φτάσει και στους τέσσερις του κυπέλου. Ένας θεσμός ο οποίος πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε από τους ομίλους, από τον πρώτο γύρο. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολλά είναι τα παιχνίδια και η Ευρώπη και όλα αυτά και κύπελλο και μέχρι τώρα, τόσο πιο πολλά είναι και τα προβλήματά μας. Χωρίς να έχουμε όμως απαραίτητες λύσεις. Και αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθανε, εδώ να το θέσω έτσι μεταφορικά, διακοπές πάμε και θέλουμε 2-3 μέρες για να μπορέσουμε να συνηθίσουμε το μέρος που πάμε. Πόσο μάλλον τώρα ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται και περιμένουμε εμείς σε μία εβδομάδα και σε 10 μέρες να βοηθήσουμε σαν την ομάδα. Χρειάζονται και αυτά τα παιδιά το χρόνο τους. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, το επαναλαμβάνω και πρώτος εγώ και όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που αναλογεί στο σύλλογο που εκπροσωπούμε. Από το καλοκαίρι είχα πει ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα ανεξάρτητα από το ρόστερ που θα είχαμε. Και εκτός από αυτό γίνεται σημαντική δουλειά στο ότι συνεχίζουμε το έργο του να παράγουμε ποδοσφαιριστές. Ήδη ο Ντουρμισά είναι για μεταγραφή. Ο Χατσαφή ήδη έχει δοθεί σαν μεταγραφή. Υπάρχουν και άλλα παιδιά μας, Ούρα, Σπιριντόνοβιτ, Κόρνικ κτλ. Που ενδεχομένως να ενδιαφερθούν ή έχουν ενδιαφερθεί άλλες ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό συντελείται ένα ουσιαστικό έργο εδώ πέρα και θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό, να το υποστηρίξουμε αυτό και να κλείσουμε όπως πρέπει τη χρονιά. Γιατί και η κατάκτηση της πέμπτης θεωρώ ότι φέτος σε εισαγωγικά θα είναι ένα θαύμα. Και θέλουμε να το κάνουμε και το πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, ανεξάρτητα αν σε κάποια παιχνίδια η εικόνα μας δεν είναι καλή και είναι εύλογο αυτό. Αλλά πρώτος εγώ και όλοι μαζί και τα παιδιά και η διοίκηση πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το θαύμα, το να τελειώσουμε στην πέμπτη θέση και να είναι άλλη μια εξαιρετικά πετυχημένη χρονιά για την ομάδα. Coach. Εγώ γυρίζω πάνω στο σημερινό παιχνίδι και γυρίζω για εσύ αυτό που είπατε ότι έπαιξε με ένεση. Ήταν το σχέδιο να παίξει 45 λεπτά ο Γεσί ή απλά υπήρξε κάποιο επιπλέον πρόβλημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει ή απλά ήταν να παίξει 45 λεπτά ο Γεσί. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω ο Γεσί. Ο Γεσί γενικά από την αρχή της χρονιάς έχει προβλήματα. Τώρα του παρουσιάστηκε εκτός από το μυϊκό πρόβλημα που ως τώρα είχε το παιδί, το παρουσιάστηκε και διάστημα στο προηγούμενο μάτς που είχαμε. Έπαιξε με ένεση λοιπόν, έπρεπε να παίξει τόσο. Εξάλλου με 0-2 στο ημίχρονο δεν υπήρχε και λόγος να σκοτώσουμε το συγκεκριμένο παιδί σε εισαγωγικά. Κοιτάμε το ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ. Και παραπάνω από ένα ημίχρονο 60 λεπτά ο Γεσί δεν θα μπορούσε να προσφέρει. Ο Νίλσεν ήταν και εκτός. Μιχάλη, σας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να αδειάσουν ψυχολογικά πλέον οι παίχτες με δεδομένο ότι όποιον και να ρώταγε στις τελευταίες μέρες σου έλεγε κύπελλο τελικός, κύπελλο τελικός. Μετά τον διαφαινόμενο αποκλεισμό φοβάστε μήπως πέσει τελείως η ομάδα κυρίως από ψυχολογική άποψη που έχει και το ρόλο της. Φοβάμαι τη διάρκεια, δεν φοβάμαι το ότι μπορεί να αποκλειστεί από τον πάγο. Προφανώς και ήταν ένα όνειρο το οποίο ήταν πολύ μέσα μας. Προφανώς και θέλαμε να, εδώ πέρα που φτάσαμε, ήταν ένα βήμα πριν από το απόλυτο για οποιοδήποτε έτσι. Και αν αναλογιστούμε ότι κανένας μας δεν είχε φτάσει σε σημείο ανάλογο και μιλάμε για τα παιδιά, αφού κάνετε την ερώτηση για τα παιδιά, κανένα παιδί λοιπόν δεν είχε φτάσει σε σημείο ανάλογο. Ακόμα και ο Παναγιώτης ο Κόρμπος που είναι τόσα χρόνια αρχηγός δεν είχε φτάσει ποτέ σε σημείο να παίξει με τελικό κύπελλο. Οπότε όταν φτάνει σε ένα βήμα πριν από το ολοκληρωμένο όνειρο είναι λογικό να υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε άπαντες και άμεσα το ότι να χτυπήσαμε με μια καλύτερη ομάδα. Δεν συγκρινόμαστε που δεν είσαι τίποτα. Οπότε το λογικό το 80-90% ήταν να περάσει ο ΠΑΟΚ όπως και έγινε. Εάν παίζαμε με μία για μέχρι τώρα, έχοντας επιφέρει και νοητική και σωματική κόπωση, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξαναγεμίσουμε μπαταρίες για την τελική ευθεία. Αυτό. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.